Όχι, εμπίστευση. Έχω, έχω να αποκαλύψω κάποια πράγματα. Όχι, θέλω... άρα δεν είναι ψευδιαδικασία, θα έχετε αποκαλύψει τα πράγματα. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα ψεύδη πάνω στι διαφάνειε, οι οποίε θέλω να σα ενημερώσω. Θα κάνουμε μια δευτερολογία δηλαδή. Ψεύδι, δευτερολογία. Με συγχωρείτε, κύριε. Μήπω πριν τι δευτερολογίε να κάνω κάποιε κρίσει και ερωτήσει εγώ και ενδεχομένω η δευτερολογία να. Οι δευτερολογίε δηλαδή και οι δύο να τι συνεκτιμήσουν. Όπως είπα, όπως είπα και χθες, μόνο ότι φέρομαι ως κριτής κατά κάποιον τρόπο κρίνω νομικά αυτά που λέγονται και όταν μου ζητιέται κυρίως. Δεν μπορώ να κρίνω τη συγκεκριμένη υπόθεση όπως χθες, έτσι και σήμερα. Απλώς θα διατυπώσω μία-δύο σκέψεις που είναι ταυτόχρονα σκέψεις του μη ειδικού και του νομικού, του μη ειδικού δηλαδή γιατρού. Πριν από αυτό, δύο σκέψεις βασικώς θέλω να διατυπώσω, σκέψεις ερωτήσεις. Πριν από αυτό. Μια γενικότερη παρατήρηση. Χθες έκανα μια εισαγωγική αναφορά στην γενικά στην νομική διάσταση των ιατρικών προβλημάτων, νομική δικαστική, ας πούμε. Δεν θα την επαναλάβω, δηλαδή σε ποια ζητήματα κυρίως ένα δικαστήριο μπορεί να επιμείνει, σε ποια δεν μπορεί να ελέγξει κι άλλα. Δεν θα επαναλάβω. Απλώς μια επιπλέον παρατήρηση. Δεν την έκανα χθες, δεν την θεώρησα απαραίτητη, θεωρούσα ίσως αυτονόητη, αλλά καλό είναι να το ξεκαθαρίσει κανείς, γιατί ίσως όλοι δεν έχουν κάνει τη σαφή διάκριση. Ακούει συνεχώς για μηνύσεις και για μηνύσεις. Πράγματι, οι μηνύσεις είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του ασθενή, ο οποίος θεωρείται ότι δεν είχε την σωστή μεταχείριση. Και η μήνυση που ενεργοποιεί ενδεχομένως την ποινική ευθύνη μπορεί να οδηγήσει σε ποινική κύρωση. Σε ποινική κύρωση. Του ιατρού, πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε, δεν είναι τόσο σύνηθες. Εκτός από την μήνυση όμως, υπάρχει και η αστική αγωγή, η οποία είναι κάτι διαφορετικό και η οποία μπορεί να είναι, θα έλεγα, και εξίσου έτσι, επίφοβη για τον γιατρό ή για οποιοδήποτε πολίτη. Η ενέργεια εκείνη, η οποία δεν αποσκοπεί, η δικαστική ενέργεια, η οποία δεν αποσκοπεί δηλαδή να στην επιβολή ποινής στον γιατρό ή σε έναν δικηγόρο ή σε έναν μηχανικό, αλλά στην απλή αποζημίωση του παθόντος. Και όταν λέω απλή αποζημίωση, το απλή έχει την έννοια ότι δεν είναι ποινικό, δεν σημαίνει ότι είναι μικρή αποζημίωση, μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αποζημίωση. Συνήθως η αποζημίωση η οποία διεκδικείται και επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ποινικής δίκης είναι μικρότερη. Αν κανείς δεν αφήσει στην άκρη την ποινική οδό και ακολουθήσει την αστική οδό, πολλές φορές μπορεί να οδηγηθεί και σε μεγαλύτερα αποτελέσματα και ενδεχομένως να είναι υπό το κράτος άγχους και έτσι, φόβου ο γιατρός εν προκειμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι το αίτημα αποζημιώσεων των 100 ή 200 χιλιάδων ευρώ ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο ακόμη και να πιστεύει ότι καταρχήν δεν πρόκειται να γίνει δεκτό και αν και ο δικηγόρος του πει ότι πράγματι η όλη νομολογία ή όλη η πρακτική δεν φαίνεται να δημιουργεί τέτοιον κίνδυνο, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Ότι θα βρεθεί αργότερα με έναν δικαστή έτσι λίγο ίσως περίεργο ή εν πάση περιπτώσει μια διαφορετική θέση των πραγμάτων και κάθε δικαίωμα δεν δεσμεύεται απόλυτα από την ομολογία ο δικαστής. Στο κάτω-κάτω, αν παραβεί την ομολογία, θα έρθει ένα εφετείο αργότερα για να τον επαναφέρει στον δρόμο. Αλλά το αργότερα αυτό είναι μετά από πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια λοιπόν ζει υπό δεσμεύσεις, κινδύνους για την περιουσία σου κτλ. Συνεπώς, πέραν της μηνύσης για τις οποίες μιλάμε, εγώ θα φοβόμουν ενδεχομένως και φοβάμαι ως νομικός, ως μέλος διοικητικών συμβουλίων κλπ. Και σκέφτομαι, θα φοβόμουν πέραν της μηνύσης την αγωγή και ίσως και κυρίως την αγωγή. Γιατί δύσκολα φανταζόμουν έναν δικαστή να με βάλει φυλακή, ως ποινικό, επειδή έχω πράξει ένα ποινικό αδίκημα, αλλά δεν θα το απέκλεια να κληθώ να πληρώσω κάποια αποζημίωση αστική για την υλική ζημία ή την ηθική βλάβη που έχω υποστεί. Από τα ζητήματα αυτά. Και αυτό το σημερινό παράδειγμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Εάν δηλαδή θεωρεί ότι του κατέστρεψε τη ζωή και αποτιμήσει πιστικά την καταστροφή της ζωής σε επίπεδο υλικό και ηθικό. Τα δικαστήριά μας είναι πολύ φιδωλά στην ηθική βλάβη. Είναι δηλαδή πραγματικά είναι ντροπή που είναι τόσο φιδωλά. Βλέπουμε για σοβαρές, πολύ σοβαρές ενέργειες να δίνονται ποστά της τάξης των 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ευρώ. Δεν είναι τόσο φιδωλά όμως την υλική ζημία και μπορεί να αποδείξει κάποιος μια υλική ζημία που επέστη, δηλαδή αυτή η καταρχήν έτσι, η ηθική απαξίωση που αισθάνθηκε τελικά είχε επιπτώσεις και στον επαγγελματικό του δρόμο και ορίστε οι συνέπειες και ζούμε υπό το κράτος αυτού του κινδύνου. Που κλείνω την παρένθεση αυτή, επειδή επανειλημμένα γίνεται ο λόγος για μήνυση, ας διευκρινίσω ορισμένα νομικά ζητήματα. Τώρα, οι δύο παρατηρήσεις οποίες θέλω να κάνω είναι η εξής. Η πρώτη
είχα μια πορεία την οποία δημιουργήθηκε χθες. Είναι καθαρά πορεία προς το ιστορικό. Δεν ξέρω αν υποκρύπτηκε ένα ιατρικό θέμα. Ακούσαμε, διαβάσαμε όλο το ιστορικό του Πέτρου και της Μέρης και της Ντενής. Φτάσαμε στο περίφημο πάρτι. Και μετά την αίσια εξέλιξη αυτού του πάρτι τις μικρές πρωινές ώρες, καταλήξαμε μάλλον με την αίσια εξέλιξη του πάρτι και με την διαπίστωση ότι συνεπώς δεν ήταν λάθος η διάγνωση του γιατρού αυτή, γιατί η διάγνωση για τη μεικτή αγγειακή βλάβη. Θα έπρεπε να διαγνώσει ότι ήταν ψυχοσωματικού προελεύσεως η εντός εισαγωγικών ασθένεια, η συνδική της λειτουργία του Πέτρου. Και αρχίσαμε να σου κουβεντιάζουμε τώρα τα υπέρ και τα κατά. Αναρωτιέμαι όμως, αναρωτήθηκα δηλαδή, εάν είναι επαρκές το στοιχείο αυτό, όπως παρουσιάστηκε στο ιστορικό, για να διαπιστώσουμε ότι πράγματι δεν υπάρχει η μεικτή αγγειακή βλάβη και πράγματι ήταν καθαρά ψυχοσωματικό το ζήτημα. Και νομικά θα το. Βεβαίως δεν είναι ιατρικό το θέμα και είμαστε σε ιατρικό συνέδριο και πέρα πρέπει να εντοπίσετε, αλλά νομικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί αυτό το πράγμα. Και πώς το συνάγεις, κύριε, από αυτό το τρίωρο, το πρωινό, ότι δεν ήταν έτσι? Αποκλείεται, ρωτώ εγώ που δεν ξέρω, ένα πρόσωπο που έχει κάποια αγγειακή βλάβη? Μιλάμε για μεικτή αγγειακή βλάβη, δεν ήταν πλήρης, έτσι, μια μεικτή αγγειακή βλάβη, με κάποια αγγειακή βλάβη, κάποια φλεβική διαφυγή, αποκλείεται σε κάποια χρονική στιγμή να έχει μία ικανοποιητική στήση? Και πόσο μπορούμε να ξέρουμε πόσο ικανοποιητική εν πάση περιπτώσει ήταν η στήση, πόσο μπορούμε να στηριχθούμε στα λεγόμενα του Πέτρου ή της Ντενής, που πάσα την άλλη μέρα έφυγε η Ντενής, έτσι. Δεν ξέρουμε και αυτό σημαίνει κάτι. Ναι, είμαστε τόσο σίγουροι για το τι ακριβώς έγινε? Ποια ήταν η εκτίμηση δηλαδή του Πέτρου, ήταν απόλυτα βάσιμη? Πέρασε πραγματικά ένα υπέροχο βράδυ. Και προφανώς είχε. Δεν είχε ένα μείζον πρόβλημα στήσης. Αλλά είναι βέβαιο ότι είχαμε ένα τόσο ικανοποιητική στήση που να αποκλείσουμε ότι οτιδήποτε αγγειακό υπήρχε? Ενδεχομένως θα μπορούσε, αν και αυτοί όλα τα στοιχεία, διότι ήταν το 3 το πρωί, είχαν φάει, είχαν πιει. Ο καταλογισμός δηλαδή από νομικής πλευράς είναι ενδεχόμενος, είναι αμφίβολος. Συνεπώς ήταν μια πρώτη απορία μου, δηλαδή ξεκινούμε μια συζήτηση, θα γίνει τώρα μια συζήτηση, με δεδομένο ότι ήταν λανθασμένη η διάγνωση. Το δεδομένο όμως αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί και ίσως νομικά, εάν μου πείτε δηλαδή ότι δεν αποκλείεται κάποιος πρόσωπο με κάποια αγγειακή βλάβη να έχει μια, μια σχετικώς ικανοποιητική στήση, ίσως δεν ήταν τα πράγματα όπως καταλήγω. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση, αλλά στηρίζεται σε μια ιατρική ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντήσω. Εάν πραγματικά ένα πρόσωπο με μια κάποιο τύπου αγγειακή βλάβη, κάποιο πρόβλημα μικρό αμφιβικής διαφυγής, μήπως μπορεί παρόλα αυτά κάποια φορά να έχει ικανοποιητική στήση? Θέλω να απαντήσω, να κάνω και τη δεύτερη παρατήρησή μου και να σταματήσω μετά. Η δεύτερη παρατήρηση, που επίσης έχει κυρίως νομική διάσταση, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, αναφέρεται στα σχόλια του γιατρού ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα τελείωσες, δεν είναι για τέτοια πράγματα, θα πρέπει να ζεις με χάπια. Καταλαβαίνω ότι, εν πάση περιπτώσει, με τα χάπια μπορεί να έχει μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή, μια ικανοποιητική στήση, όχι όπως θα ήθελε ενδεχομένως, θα ήθελε να είναι χωρίς χάπια, ίσως όχι πάντοτε επιτυχή, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να είχε. Όπως είπε, η μία πλευρά τα σταμάτησε, μάλιστα τα χάπια, δεν είναι απολύτως σαφές γιατί τα σταμάτησε. Υποθέτω όμως ότι αυτά όλα τα οποία, αυτό που τώρα που προσάπτει τον γιατρό, καταστρέψει τη ζωή κτλ., τα λέει πιο πολύ σκεπτόμενος την εξωσυζυγική του ζωή. Αν κρίνουμε από όλο το προφίλ του δηλαδή, αυτές οι μικρές περιπέτειες που ήθελε να έχει, ξαναλέμε ότι δοκίμασε δύο φορές κτλ. Το θέμα είναι αν μπορεί να νομικά να κυνηγήσει τον γιατρό επειδή του καταστρέψει τη ζωή, υπονοώντας την ζωή την εξωσυζυγική, όταν είναι παντρεμένος και εκ του νόμου ο παντρεμένος έχει μια υποχρέωση πίστεως. Τώρα, τι. εκτιμώ ότι το ακροατήριο γελάει. Εκτιμώ ότι το ακροατήριο γελάει και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και το οικογενειακό δίκαιο να προσαρμοστεί στις νέες εξέλιξεις. Ξαλού προσαρμόστηκε. Όπως ξέρετε, οι παλαιότεροι, στου οποίου ανοίγω και εγώ, η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα κάποτε. Και θυμάστε που μπαίνανε στα ξενοδοχεία, στις φωτογραφικές μηχανές κτλ. Με το σεντόνι. Και ο μόνος τρόπος να λυθεί ο γάμος. Τώρα έχουμε την αντικειμενική διατάραξη των σχέσεων και τελείωσε. Λοιπόν, εάν συνεπώς θα μπορούσε να είχε μία ιατρικά, παλιά αποδεικνύεται ότι με την θεραπευτική αγωγή, με τα χάπια, θα μπορούσε να είχε μία ικανοποιητική ή γενικώς ζωή με τη σύζυγό του,
βλέπω πολύ αδυνατισμένο το επιχείρημα μου κατέστρεψε στη ζωή εν ώψη αυτής της υποχρεώσεως πίστεως που καταρχήν συνάγεται από το οικογενειακό μας δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει συνέπειες. Βεβαίως έχει χειροτερέψει το επίπεδο της ζωής του, αλλά μεταξύ μιας επιδεινώσεως, χειροτερέψεως κάποιου βαθμού και της καταστροφής της ζωής όπως την αναφέρει, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτές λοιπόν οι δύο παράμετροι νομικής προελεύσεως για να έτσι εμπλουτίσουν ίσως και να εμπνεύσουν τις ιατρικές σας ανταλλαγές. Λοιπόν, μπορώ να έχω λίγο διαφανίες, δηλαδή εξελίσσεται σε μια... Θα το εφεσιβάλλουμε για κακοδικία, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό ήταν αγόρευση υπεράσπισης, δεν ήταν αγόρευση Προέδρου. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ζητείτε Πρόεδρος, υπάρχει κανένα στο ακροατήριο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω από πότε οι παράγοντες κινδύνου που έχει ο καθένας βάζουν ταμπέλες παθήσεων. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, μάθαμε πάρα πολλά από τον κύριο Κωνσταντινίδη σήμερα. Δηλαδή, εγώ εφεύγω με διάγνωση αγκιακής πάθησης από εδώ πέρα μέσα. Από αυτό το σχολείο, χωρίς να πάω σε γιατρό. Δεν χρειάζονται γιατροί, καταργούνται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, λίγο. Στα guidelines, τα οποία είναι υπεύθυνος και ο Χατζημουρατής, δεν και εγώ συμμετείχα, δεν είναι, αλλά είναι πρώτο όνομα και ο Χατζημουρατής, λέει, όλα τα κάναμε. Δηλαδή, εδώ πέρα, ξέρετε, ήταν υπό αυτή τη γωνία, το μάτι το έβλεπε από εδώ και πέρα. Αυτό το ξέχασε. Δεν το έβλεπε, δεν ήταν στον ορίζοντά του. Η εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης που έφαγε 6 ραντεβού να τα κάνει ο γιατρός μας. Έκανε πλήρη εκτίμηση. Δεν ξέρετε τι γίνεται, ούτε καν ασχολήθηκε. Αυτό εδώ πέρα το πέταξε. Το έχει πετάξει από παλιά. Για πάμε λίγο παρακάτω. Α, οι ενδείξεις τέτοιο, λέει. Τίποτα, δεν είχε καμία ένδειξη. Και τι τότε και τι το έκανε. Και το είπε πολύ ωραίο. Οι λέξεις του κυρίου Κωνσταντινίδη. Ο γιατρός μας ήταν πιο λεπτομερής. Και έκανε τις διαγνωστικές εξετάσεις. Σαφέστατος ήσασταν, κύριε Κωνσταντινίδη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μάθαμε άλλο καινούριο από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Λέει, ναι, μπορεί να ήταν έτσι, λέει, και να ήπιε και να έκανε κτλ. Αλλά είναι στην καθημερινή ζωή και αποτυπώνουμε στην καθημερινή ζωή. Μάθαμε δηλαδή ότι για πρώτη φορά στην ιατρική, ότι οι δυναμικές διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να γίνονται στη φυσιολογική ζωή να αντανακλούν και όχι ότι προσπαθούμε να μιμηθούμε το γνωστό laboratory conditions, δηλαδή ελεγχόμενες πλήρες συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διάγνωση. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένας υπερτασικός με υπέρταση. Λοιπόν, θες να του κάνεις μια γεωγραφία, θα του την κάνεις με την υπέρταση. Δεν θα ρίξεις την πίεση για να το κάνεις. Δεν θες να την ελέγξεις τον άρρωστο. Το μάθαμε και αυτό. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Εδώ. Λέει τα 10 γραμμάρια, ναι. Βγάζεις δηλαδή μια διάγνωση έχοντας αμφιβολίες σου χωρίς να το επιβεβαιώσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και τώρα θέλω τελειώνοντας για να απαντήσω λίγο και να δείτε, να πάω λίγο στις δύο τελευταίες διαφάνειες που δυστυχώς αυτό είναι το δίκτυο του Προέδρου. Επηρέασε τον δικαστή. Επηρέασε, συγγνώμη, τον μάρτυρα τον κύριο Κολιάκο και ο οποίος συνειδητά, προφανώς, δεν έδειξε όχι την προηγούμενη. Τώρα, βάλ το πάνω. Λοιπόν, τέλειωσε εδώ και δεν έδειξε δύο διαφάνειες. Α, ξέχασα, μου λέει, συγγνώμη, όταν κάθισε. Το πίστεψα εγώ. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι δύο διαφάνειες. Για να δούμε την πρώτη. Τι ξέχασε ο γιατρός μας να διερευνήσει όλο αυτό. Και διερεύνησε μόνο εκείνο. Αυτό που το ξέχασε δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και να πάμε και στη δεύτερη για να απαντήσω και στον πρόεδρο υπερασπιστή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτή τη διαφάνεια. Υπάρχει και η διαδικασία του contempt of court, κύριε Χατζηχρήστο. Λοιπόν, υπάρχει ένα... Συγγνώμη, όχι, μην πατάς συνέχεια. Συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει... Όταν σου πω, σε παρακαλώ. Υπάρχει ένα paper που λέει «Hemodynamic characterization of a functional erection». Ακριβώς αυτό που ρωτήσατε, κύριε πρόεδρε. Πώς είναι μια λειτουργική, μπορεί να πάει και να έχει κάποιο αγκιακό πρόβλημα ή τέτοιο και να μπορεί να το κάνει. Η απάντηση. Για να δούμε τα conclusions του papers αυτού. Σαφέστατα λέει. Μια λειτουργική στήση μπορεί να συνυπάρχει και με αρτηριακή ανεπάρκεια και με φλεβική διαφυγή. Σαφέστατα μπορεί να υπάρχει.
Άρα έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να έχει το πρόβλημα και να είναι σωστή διάγνωση. Τότε γιατί του λέει τέλειωσες και δεν του λέει μπορεί να έχεις πρόβλημα, δεν πειράζει, θα πας καλά, είναι το άγχος σου. Και γιατί το καταδικάζει, σαφέστατα υπάρχει. Και ποιος τα έχει πει αυτά, παρακαλώ. Νομίζω ότι το ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τον κύριο Βαϊδάκη ως τον τελευταίο μάρτυρα, ο οποίος έχει δει ψυχιατρικά τον ασθενή να κάνει την τοποθέτησή του. Κύριε Βαϊδάκη, μόνο να σας βλέπουμε από εδώ. Η οφείλεται ή σε οργανικούς λόγους ή σε ψυχολογικούς. Ή σε ψυχολογικούς λόγους. Αλλά το έχουμε ή. Ή θα είναι από εδώ ή θα είναι από εκεί. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, αυτή η διαίρεση τίνει να μην είναι τόσο σαφής. Αρχίζουν τα όρια να διαχέονται και αυτό εδώ να κολλάει και να υπάρχουν σημεία τα οποία αλληλοεπηρεάζονται. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να σκεφτεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μια δυσκολία λόγω της οποίας κάποτε ανέπτυξε μια αισθητική δυσλειτουργία. Το γεγονός όμως ότι είναι αγχώδης άνθρωπος, αμέσως αυτό το επεξεργάστηκε. Γιατί να μου συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι είναι 56 ετών, 60, έτσι. Όλοι σκέφτονται ότι η σεξουαλική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου μειώνεται. Είναι ακριβώς στην καμπή. Άρα λέει, τελειώνω. Έπαθε λοιπόν κάτι και αμέσως ενεργοποίησε το τελειώνω. Άρχισε λοιπόν να το επεξεργάζεται αυτό για να μην μπορεί να λειτουργήσει. Θα ξέρετε ότι στον άνθρωπο η σεξουαλική λειτουργία έχει μετατοπιστεί από τις ορμόνες και έχει πάει στον εγκέφαλο. Για να λειτουργήσει κανείς σημαίνει ότι ο εγκέφαλος θα πάρει ένα μήνυμα που θα του πει ότι υπάρχει δεκτική κατάσταση. Για να το κάνει αυτό θα ενεργοποιήσει ορισμένες βιοχημικές ουσίες. Μία ουσία θα ενεργοποιήσει ένα πυρήνα στο μεσεγκέφαλο, ο οποίος θα βάλει μπροστά πυρήνες στον προμήκη και τα δύο κέντρα στο νοτιό μυελό. Και από εκεί θα φύγει τελικά το ερέθισμα για να κάνει τη στήση. Εάν οποιοδήποτε μηχανισμός μπλοκάρει τον εγκέφαλο, αναστείλει το μήνυμα, από εκεί και πέρα δεν περνάει τίποτα. Ούτε τα γνωστά φάρμακα η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης μπορούν να περάσουν, ούτε και με ερεθισμό να του κάνει κανείς κάτι και να του δώσει να δει μια πορνοτενία ή οτιδήποτε μπορεί να περάσει. Διότι η πορνοτενία θα περάσει, θα δει, αλλά αν ο εγκέφαλος έχει ανασταλεί διότι υπάρχει το άγχος, δεν θα περάσει τίποτα, όσο και να σας κάνει εντύπωση. Μπορεί να είναι καθαρά ψυχογενής και να πάρετε προβλήματα στο Rigid Scan και να πάρετε προβλήματα παντού, διότι δεν περνάει το ερέθισμα να πάει κάτω. Πρέπει να ενεργεί, να είναι ο εγκέφαλος καθαρός, να αφήσει δηλαδή το μήνυμα να περάσει. Δέστε πώς θα μπορούσατε να το καταλάβετε, εάν σκεφτείτε ότι βρίσκεστε μια στιγμή σε ένα στρατόπεδο γυμνιστών, όπου τα πάντα είναι γυμνά, βλέπετε τρομακτικές γυναίκες, δίμετρες, θεές, γυμνές, αλλά δεν δημιουργείται στήση. Δεν δημιουργείται στήση διότι δεν ενεργοποιείται ο εγκέφαλος να πάει να δώσει το μήνυμα ότι εδώ ενδέχεται. Και μπορεί σε άλλες συνθήκες, με πολύ περισσότερα ρούχα, αλλά με βλέμμα ή με κινήσεις, να ενεργοποιηθεί αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι τότε ο εγκέφαλος θα στείλει μια ουσία, ντοπαμίνη είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία θα ενεργοποιήσει. Αν όμως ο εγκέφαλος κατακλειστεί από άγχος, το άγχος σημαίνει τι? Σημαίνει απειλή. Παντού κάνουμε άγχος όταν αισθανόμαστε απειλή. Όταν χρειαζόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Ή φόβο, αν αυτό σας βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα. Σκεφτείτε ότι κάποιον τον κυνηγάει ένα λιοντάρι, δεν θα κοιτάζει αν το πουλάκι του έχει στήσει ή όχι. Σκεφτείτε επίσης ένα γνωστό παράδειγμα το οποίο λέω συχνά στους φοιτητές. Αν φανταστείτε ένα ζευγάρι λαγών να κάνει σεξ και εκείνη την ώρα γαυγίζει ο σκύλος του κυνηγού, αυτόματα έρεονται τα πάντα και οι λαγοί αρχίζουν και τρέχουν. Πώς γίνεται αυτό τόσο γρήγορα? Το μήνυμα στον ανθρώπινο οργανισμό τρέχει με ταχύτητα 150 μέτρα το δευτερόλεπτο.
σημαίνει ότι αν ένας άντρας είναι 150 μέτρα ύψος, σε μισό δευτερόλεπτο, από τη στιγμή που θα εισπράξει άγχος, απειλή, φόβο, θα αναστείλει τη στήση του. Σε μισό δευτερόλεπτο. Στα 150 μέτρα ύψος. Φανταστείτε πόσα χιλιοστά του δευτερολέπτου χρειάζονται στα μεγέθη φυσιολογικά. Που σημαίνει με το παραμικρό, μόλις περάσει η σκέψη, μόλις περάσει η σκέψη, αυτό αναστέλλεται. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν υπάρχει για μένα πολύ αμφιβολία ότι κάτι υπήρχε οργανικό, κάτι έχει, που ευόδωσε κάποια φορά να έχει μια δυσκολία. Από εκεί και πέρα όμως η χιονοστιβάδα που ξεκίνησε μικρή, όπως ξέρετε ξεκινάει μικρή και μέχρι να κατέβει την κατηφόρα έχει γίνει ένα τεράστιος ογκόλιθος, διότι ακριβώς μπήκε στη μέση το άγχος του, μπήκε στη μέση η αδυναμία. Και έτσι εξηγείται το γιατί ορισμένες φορές δεν τα κατάφερνε και ορισμένες φορές τα καταφέρνει. Όπως είπε ο κύριος Χατζηχρήστου προλίγου, ένας οργανικός παράγων δεν μπορεί να αίρεται μια ορισμένη στιγμή. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχουν ταινίες που να ξεβουλώνουν αγγεία. Όσο ωραίες και να είναι, είτε Sharon Stone είναι αυτές, είτε Kim Basinger, αποκλείεται, πώς τη λένε, τη Gitman ή δεν ξέρω ποια άλλη σας αρέσει. Η Pfeiffer, ξέρω εγώ αν αρέσει, οτιδήποτε. Καμία από αυτές, Claudia Cardinale ήταν παλιά σε σχολή. Παλιά σχολή. Αυτά δεν πάμε στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία που να μπορεί να ξεβουλώνει αγγεία ή να ενώνει νεύρα ή να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο οργανικό παράγοντα. Άρα σίγουρα το γεγονός ότι είχε επιτυχία και το γεγονός ότι ακόμα το Ridges Scan έδειξε μία στήση 60%, γιατί εκεί ξεβούλωσε, η οποία κράτησε πάνω από 10 λεπτά. Δεν μπορώ να υπολογίσω πολύ καλά, αλλά είναι πάνω από 10 λεπτά. Δηλαδή είναι μία κανονική στήση. Επιτρέπει εισαγωγή. Η στήση παίρνει το maximum εξάλλου της έντασής της, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, λίγο πριν την εξπερμάτιση. Άρα θα μπορούσε με αυτό να κάνει μια εισαγωγή και να έχει μια κανονικότατη στήση, σκληρή, κανονική. Αν αυτό μας το διαβεβαιώσει μία φορά, θα πρέπει οποιονδήποτε από εσάς να σας βάλει σε υπόνοια. Ας έχετε το πιο παθολογικό Ridges Scan, αν έχετε το πιο παθολογικές εξετάσεις, εάν ο ασθενής σας σας διαβεβαιώσει ότι εγώ πριν από 20 μέρες είχα μία καλή στήση. Έστω και ένα επεισόδιο το τελευταίο ένα, μήνα. Το τελευταίο μήνα. Ένα. Οτιδήποτε. Μία καλή στήση δεν μπορεί παρά πρέπει να σας βάλει σε υποψία. Θα πρέπει να σας βάλει σε υποψία. Θα πρέπει να αμφισβητήσετε την οποιαδήποτε εξέταση δείχνει το ανάποδο. Έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς, νομίζω, όλο το περιστατικό και ανεξάρτητα από το αν θα δικάσουμε ή δεν θα δικάσουμε τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι σαφές ότι έκανε μία υπέρβαση του καθήκοντός του και τη βλέπουμε αρκετές φορές σε γυναικολόγους, το έχω ακούσει περισσότερες φορές, λιγότερο στους ουρολόγους, δεν μπορεί να του λέει ξόφλησες κύριε, από εδώ και πέρα κοίταξε δεν μπορεί να κάνεις τίποτα και από την άλλη μεριά μόνο με τη γυναίκα σου υπονοώντας ότι το σεξ με τη σύζυγο είναι λιγότερο πιεστικό. Δεν έχεις ανάγκη να αποδείξεις τίποτα, δεν έχεις ανάγκη, είναι πιο ήρεμες οι συνθήκες. Είναι μια... θα λέγαμε, υπέρβαση καθήκοντος. Όπως και οι γυναικολόγοι πολλές φορές συνιστούν, και το άκουσα και χτες εδώ, να έχει μια εξωσυζυγική σχέση. Δεν μας λύνει το πρόβλημα. Γιατί έρχεται ένας σύζυγος ο οποίος θέλει να είναι με τη γυναίκα του, δεν θέλει να χωρίσει, δεν θέλει να χαλάσει την οικογένειά του, αγαπάει τη γυναίκα, τα αγαπάει τα παιδιά του, αλλά δεν μπορεί. Το να του πείτε πήγαινε με μια άλλη γυναίκα, μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά δεν μας έλυσε το πρόβλημα. Το μόνο που μας είπε είναι ότι πρόκειται για ψυχογενή. Αλλά εσείς μετά, σαν ουρολόγοι, τι θα κάνετε. Πηγαίνει και σας λέει είναι ψυχογενή. Τι θα κάνετε, θα του δώσετε φάρμακο, θα του λύσει το πρόβλημα. Εδώ δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την... Θα χωρίσει.
Μα δεν θέλει να χωρίσει. Αν ήταν να χωρίσει, δεν θα έρχονταν σε εσάς, θα πήγαινε στο δικηγόρο. Εξαιρετικός μάρτυρας, κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικός. Κάνει λοιπόν μια. Εκεί κάνει μια υπέρβαση. Έτσι. Δεν ξέρω πόσο αυτό σημαίνει νομικό θέμα, διότι άλλο πράγμα να είναι λάθος. Να του πει ότι είναι λάθος. Το βάζουμε για να. Όχι, θα το πούμε για να ζυγιάσω. Άλλο πράγμα είναι το λάθος και άλλο πράγμα το να κάνει υπέρβαση καθήκοντας. Απλώς του είπε πράγμα που δεν θα έπρεπε να το πει. Δεν είναι στη δουλειά του να το πει. Όπως δεν είναι στη δουλειά κανενός από εμάς, ούτε του γυναικολόγου, ούτε του ψυχιάτρου, κανενός, να του πει φύγει από τη γυναίκα σου και πήγαινε με μια άλλη. Αυτό θα το κάνει μόνος του. Δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε εσείς τέτοιες οδηγίες. Δεν είναι ιατρικές. Σε κανένα σύγγραμμα, καμία οδηγία, κανένα guideline δεν λέει τέτοιο πράγμα πουθενά. Δεν μπορείτε να το πείτε αυτό εσείς. Θα το αποφασίσει εκείνος. Η δουλειά η δική σας είναι να του υποδείξετε αν μπορεί να λειτουργήσει ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αν μπορείτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη ότι σε όλες τις οργανικές καταστάσεις η σεξουαλική λειτουργία είναι τόσο σημαντική για την ταυτότητα την ανδρική, πολύ πιο σημαντική για τον άντρα από ό,τι για τη γυναίκα, στην ταυτότητά του, όχι στα υπόλοιπα, σημαντική για τα δύο φύλλα. Αλλά στον άντρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ταυτότητά του και άρα κάθε δυσλειτουργία από εκεί επηρεάζει, οπωσδήποτε θα του επηρεάσει την ταυτότητα. Άρα μία προσέγγιση λίγο πιο προσεκτική, μία προσέγγιση λίγο πιο ψυχοθεραπευτική θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημά του, θα τον βοηθήσει να εξοικειωθεί και επομένως να του μειώσετε λίγο το άγχος αντί να του το προσθέσετε όπως έκανε ο συγκεκριμένος. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι καμία οργανική εξέταση δεν μπορεί στο αρνητικό, και το άκουσα που το είπατε, δεν μπορεί το αρνητικό να μας είναι 100%. Το θετικό, ναι, το αρνητικό πάντοτε κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις. Να θυμόσαστε στο βάθος του μυαλού σας ότι τα ψυχολογικά προβλήματα, δηλαδή το άγχος, δεν είναι ένας αέρας κοπανιστός, είναι ένας βιολογικός παράγον. Ενεργοποιεί αδρεναλίνες, κατεχολαμίνες, κορτιζόνες, μια σειρά από νευροβιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι τροποποιούν το νευροβιολογικό υπόστρωμα του εγκεφάλου. Έτσι δρούν. Συν την ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, που σημαίνει ταχυκαρδίες, υπέρταση και ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα το άγχος δηλαδή θα κάνει βιολογικές μεταβολές. Και εκεί είναι η αλληλοκάλυψη τώρα. Κάνοντας αυτές τις βιολογικές μεταβολές, κάποιες από τις εξετάσεις τις οργανικές θα το πιάσουν. Δεν ξέρω αν απάντησα. Και κύριε Πρόεδρε, ετούμε ψηφοφορίας. Είχαμε υποσχεθεί μία δευτερολογία και στην μία και στην άλλη πλευρά. Εγώ τίποτα. Δύο πράγματα θα καταγγείλω. Πρώτα απ' όλα, εμείς είδαμε, κύριε Πρόεδρε, διότι ο κύριος Χατζηχρήστου χρησιμοποίησε μάρτυρες οι οποίοι δεν ήταν δηλωμένοι. Οι οποίοι ήταν στημένοι για να υποστηρίξουν την άποψή του. Δεύτερον, ποια είναι η κατηγορία, δηλαδή ότι ο άρρωστος έκανε jackpot με την Ντενίζ. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δεν θα τα ξαναφέρει ποτέ. Και τρίτον, βάλτε κύριε Παπαχαρίζου την τελευταία διαφάνεια από το δικό μου. Θέλω να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον του κυρίου Χατζηχρήστου, ο οποίος χρησιμοποίησε διάφορα μέσα και κοιτάξτε ποια είναι η σχέση με τον κύριο δικαστή που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ. Τους αναγνωρίζετε? Βασική αρχή του δικαίου είναι η παραγραφή. Όσοι έχετε τα... Αυτή η ταμπέλα που ετέθη τελικά στον ασθενή, τι είδους συνέπειες μπορεί να έχει μετά για την επαγγελματική, κοινωνική και σεξουαλική του ζωή. Δηλαδή, και τι έγινε που μπήκε αυτή η ταμπέλα, so what, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό δηλαδή. Επηρέασε σημαντικά τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα, όπως είδατε, να μην έχει σχέσεις με τη γυναίκα του, να φοβάται, μείωσε δηλαδή την αρενοπότητά του, μείωσε την ταυτότητά του. Έγινε καταθλιπτικός, λιγότερο στη δουλειά του, πρόσεχε λιγότερο τη δουλειά του, ενδιαφερόταν για τη ζωή λιγότερο, διότι θεωρούσε τον εαυτό του ξοφλισμένο. Ξόφλησα, έτσι του είπε ο γιατρός, ξόφλησα. Τι άλλο θέλετε?
Κύριε Χατζηχρήστο, θα μπορούσα να πω δύο κουβέντες, μια που έχουμε το νομικό, να μας βοηθήσει. Στον κύριο Πρόεδρο, απευθύνομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Σταγαράς. Σας ακούμε. Εγώ θα ήθελα... Μάλιστα. Ναι, εγώ θα ήθελα ορισμένες διευκρινήσεις, μια που σας βρήκαμε εδώ και έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ σε έναν διακριτή νομικό. Εγώ έχω ζητήσει από το Χάρη τον Ταγαρά, ήταν σήμερα, αλλά ήδη αργήσαμε λόγω του παρεμβλήθειου Νίκο Σοφικίτης, αύριο να μας κάνει μια δεκάλεπτη ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουμε, ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μια που είναι ευρωδικαστής και δέχτηκε να το κάνει. Οπότε αύριο θα μας κάνει μια παρουσίαση επί του θέματος για ενημέρωση, να ξέρουμε ναι. Και εμείς τι γίνεται, μια που τον έχουμε εδώ. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο περιστατικό, γιατί έτυχε να μην το παρακολουθήσω. Επομένως, δεν θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά θα αναφερθώ σε γενικότητες. Επειδή λόγω ηλικίας βρέθηκα αρκετές φορές στα δικαστήρια, είτε σαν μάρτυρες και ακόμη σαν κατηγορούμενος, για κάποιες επιπλοκές συναδέρφων, χειρουργικές ως επιτοπλίστων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπέρβαση, λέτε, καθήκοντος, επειδή συμβούλευσε κάποιον ασθενή. Μα υπάρχουν πολλές φορές που δεν συμβουλεύουμε τον ασθενή με λόγια, αλλά με πράξη τον κατευθύνουμε. Παράδειγμα, έναν 70χρονο, ο οποίος έχει πρόβλημα αισθήσεως, του δίνουμε θεραπεία. Η γυναίκα του είναι της ίδιας ηλικίας. Είπε ο συνάδελφος, ο ψυχίατρος, σαφώς ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ και είναι γεγονός μετά από μια ηλικία. Άρα έμεσα τι τον κάνουμε αυτόν τον άρρωστο? Τον παροτρύνουμε να βρει βουλγάρα. Αλλά δεν τον κάνουμε καμιά συμβουλή για να πούμε να τον κατηγορήσουμε για υπέρβαση καθήκοντος. Στην πράξη όμως είναι χειρότερο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δηλαδή εκ του αποτελέσματος, επειδή όπως είπε ο κ. Χατζηχρήστου για την υπέρταση, εγώ τον αντιστρέφω. Ο υπερτασιολόγος, ο οποίος έκανε πλήρη έλεγχο στον ασθενή και έδωσε μία αγωγή, είναι υποχρεωτικό η πίεση να πέσει? Όχι. Ο ζαχαροδιαβητικός, ο οποίος κάνει μία αγωγή, ντε και καλά την αγωγή που του έδωσε ο γιατρός, είναι κατηγορούμενος επειδή δεν έπεσε το ζάχαρο. Άρα ο γιατρός, ο οποίος ασχολείται, και πόσα περιστατικά έχετε δει εσείς, τώρα σαν νομικός θέλω να ρωτήσω, γιατί σήμερα τη θητική δυσλειτουργία την αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί, οι γενικοί γιατροί, οι αγροτικοί γιατροί, φάρμακα, οι ουρολόγοι ή οι ανδρολόγοι, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών χορηγούν. Όλα αυτά τα φάρμακα τα παίρνουν από τους φαρμακοποιούς. Πήγε κανένας να κατηγορήσει κάποιον φαρμακοποιό ότι δεν βελτιώθηκε η αισθητική του λειτουργία? Ή γενικά τα άλλα. Και πιστεύω ότι νομικά, μόνο αν υπάρχει σκόπιμη πράξη η οποία επέφερε ανίκουστη βλάβη στον ασθενή, ή από άγνοια μπορεί κάποιος να πάει στο δικαστήριο. Νομίζω ότι δεν πάει πολύ εύκολα ένας άρρωστος στο δικαστήριο επειδή δεν έγινε καλά από μια θεραπεία ενός γιατρού. Διότι τότε θα ήμασταν θεοί και δεν θα ήμασταν γιατροί. Δεν είπα ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για το σεξ. Μια γυναίκα 70 χρονών μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά στο σεξ και να είναι απολαυστικό και όλα όλα. Είπα απλώς ότι για το ρόλο, για την ταυτότητα, η σεξουαλική λειτουργία στον άντρα για την ταυτότητά του παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι παίζει στη γυναίκα. Γιατί στη γυναίκα το μεγαλύτερο ρόλο το να την ολοκληρώσει σαν γυναίκα είναι η κοίηση και ο τοκετός, ενώ στον άντρα το μεγαλύτερο στοιχείο του, στην ταυτότητά του είναι να μπορεί να κάνει σεξ και να είναι γόνιμος. Αυτό εννοώ, όχι η σεξουαλική διαδικασία. Σεξουαλική διαδικασία μπορεί να κάνει και η γυναίκα σε οποιαδήποτε ηλικία και να της είναι το ίδιο ευχάριστο και δεν έχει κανένα λόγο ένας 70άρης, αν η γυναίκα του είναι επίσης 70, να μην έχει απολαυστικές σεξουαλικές σχέσεις. Ναι, να απαντήσω πολύ. Όσες γυναίκες έχουν τακτικές σεξουαλικές επαφές, η ατροφία του κόλπου δεν είναι τέτοια που να δημιουργήσει δυσπαρεύνοια και δυσκολία. Συν το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και κάποιες άλλες ουσίες τα οποία μπορεί να διευκολύνουν. Μια πολύ γρήγορη απάντηση για λόγους χρόνου και ενδεχομένως αύριο μπορούμε να μιλήσουμε γενικότερα. Συμφωνώ βασικώς με την άποψή σας. Πραγματικά ο δόλος θα πρέπει να είναι το κριτήριο. Είπατε και η άγνοια. Η άγνοια είναι ένα είδος βαριάς αμέλειας, δόση και βαριά αμέλεια. Δηλαδή, εάν υπάρχει άγνοια και εντούτοις προχωράς, είναι δείγμα τουλάχιστον βαριάς αμέλειας. Και δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει.
μπορεί να τον κατηγορήσει. Διότι είναι ένα αίσθημα έτσι εκδίκηση μπορεί να έχει ο οποιοδήποτε αστερή που θεωρεί ότι δεν τον προσέξαμε, δεν τον κάναμε, δεν τον δείξαμε. Άλλο η κατηγορία, άλλο η παραπομπή στο δικαστήριο, άλλο η καταδίκη. Πολλές φορές όμως γίνεται η κατηγορία, η προσφυγή στο δικαστήριο, όχι για να καταδικαστεί ο γιατρός ή ο δικηγός και ο άλλος, για να ταλαιπωρηθεί απλώς. Επειδή ταλαιπωρεί, όπως είπα και χθες, είναι μεγαλύτερη ίσως από την διαδικασία την τελική. Το κάνει δηλαδή την προσφυγή στο δικαστήριο κανείς και έξω και στο δικό μας δικαστήριο. Για να ταλαιπωρηθεί ο αντίδικος. Θα πληρώσει να τελεπορηθεί ο αντίδικος. Και ας μετά θα δω μετά από 6 χρόνια, δεν με ενδιαφέρει. Και το δεύτερο που είχα πει χθες, το ξαναλέω και σήμερα, επειδή ακριβώς οι δικαστές δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να επισέλθουν στην ουσιαστική κρίση του γιατρού, αν καλώς έπραξε εδώ, αν καλώς έπραξε χθες, του μηχανικού, του ή οδήποτε άλλου, δεν την ελέγχουν καταρχήν, ελέγχουν όμως ως αντίβαρο, αν θέλετε, τα τυπικά στοιχεία. Όταν θα δείτε κυρίως είτε για ποινικές περιπτώσεις, είτε για αστικές, είτε για διοικητικές που έχουμε έξω κυρίως στο Λουξεμβούργο, να κρίνονται και να ανατρέπονται αποφάσεις, ας πούμε, ιατρικού χαρακτήρα, είναι επειδή ένα τυπικό στοιχείο πάσχει. Δεν λήφθηκε υπόψη το τάδε πράγμα. Όχι επειδή το διαβάσατε, αλλά είπατε μου είναι άχρηστο. Το ότι δεν το διαβάσατε οδηγεί σε ακύρωση. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία, όσοι έχετε το τηλεχειριστήριο, το ανοίγετε. Ναι, είναι το καλά έκανε το Α. Όχι, δεν έκανε καλά, δεν έπραξε καλά. Είναι το Β. Πατάτε το Send. Και πρέπει να δείτε το νούμερό σας επάνω, ότι ψηφίσατε, ότι μαυρίζει. Το νούμερο τηλεχειριστηρίου είναι στην κορυφή του, οπότε μπορείτε να δείτε ποιος. Το 4 κάτι έκανε λάθος. Το 55% λέει ότι έκανε καλά, το 45% λέει ότι δεν έπρεξε σωστά. Σχεδόν ισοβαθμείτε. Όχι σχεδόν, συγγνώμη, γιατί σχεδόν, δεν καλά. Είναι κάτω από το 0,5.